Καλημέρα σας. Ενημερωθήκαμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Ευρωπαϊκής Προστασίας για τα πρώτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία και των οικοδομών και των κατοίκων. Το φαινόμενο φαίνεται ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, οπότε ο κόσμος πρέπει να έχει ψυχραιμία και πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλουμε να του συστήσουμε να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες υποδομές για τη στέγασή του και να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση με την απαιτούμενη ψυχραιμία. Κάναμε καθαρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στη θέση της επισπέμπτουσας αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης που παροτρύνει να ληφθούν γρήγορα μέτρα για να απαλύνει η πολιτεία τον πόνο που δημιούργησε η φυσική καταστροφή. Δεν θέλουμε να δούμε φαινόμενα που είδαμε σε άλλες φυσικές καταστροφές. Με λύπη θα φέρω ως παράδειγμα το τι συνέβη στη Λάρισα, στο χωριό Δαμάσιο, που 6 μήνες μετά το σεισμό τα χαλάσματα βρίσκονται ακριβώς στη θέση που βρέθηκαν μετά την καταστροφή. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικοδομών να κάνουν τις καταγραφές και να προχωρήσουμε και οι σχετικές αποζημιώσεις προς τους κατοίκους, αλλά και να ξεκινήσουν οι εργασίες μαζέματος όλων των χαλασμάτων τα οποία μπορεί πραγματικά να αποτελέσουν μια εστία κινδύνων και ατυχημάτων. Αυτό είναι ύψιστη ανάγκη και δηλώνουμε από τώρα την ένθεσή μας για συνεννόηση και συνένεση, ούτως ώστε αυτές οι εργασίες να προχωρήσουν με διαφάνεια και άμεση. Να συμπληρώσω το εξής, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκλογές και τον εχθρό Σταυρό που βοήθησαν στη θερμόνη κατάσταση που δημιουργήθηκε. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις οι άμεσες των 600 ευρώ, των 5.000 για τις μαρκίες και 5.000 για τις επιχειρήσεις. Και βεβαίως πάρα πολύ γρήγορα να προχωρήσει η συμπλοκή και να δοθεί των ψηφιών ειδικά για αυτούς που έχουν πάρα πολύ υποδομένα σημεία στις περιουσίες τους που έχουν αναλάβει τις μεγάλες αποζημιώσεις. Πρέπει να ακουθεί και το αύριο το οποίο είχε η δική μας διακυβέρνηση θεσπίσει και βεβαίως να εξεταστεί παραχώρηση ενός έκτακτου εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για τους ανθρώπους των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Φανταζόμαστε ότι η απαλλαγή από την έμφυα είναι στα αυτονόητα.